Μπορεί να είναι ένα άθλημα πολύ διαδεδομένο στις γειτονιές της Βόρειας Ευρώπης και λιγότερο στη χώρα μας. Έχει όμως τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για το πετάνκ, το οποίο απαιτεί ευστοχία και συντονίζει το νου με το σώμα, όπως τονίστηκε στο πρώτο διεθνές τουρνουά στο Άλσος των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά το απόγευμα. Έχει ελληνική ρίζα που πετάει κάποιος μπύλιες ή πέτρα. Λένε ότι έχει ξεκινήσει από τις πέτρες στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή με τη ρήψη οβολού. Σήμερα το πετάνκ παίζεται με μεταλλικές μπάλες. Ποιος είναι όμως ο σκοπός του παιχνιδιού? Υπάρχει ένα μικρό ξύλινο στόχο, που το λέμε στόχος, οι κοσονές στα γαλλικά. Και κάθε παίκτης θα έχει 3 μπύλιες ή 2 μπύλιες, ανάλογα με το παιχνίδι. Και όποιος είναι πιο κοντά από το στόχο, κερδίζει πόντους. Και κάθε παιχνίδι τελειώνει με 13 πόντους ή με το χρόνο 45 λεπτά. Δεν είναι μία ενασχόληση ή ένα παιχνίδι που χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία? Όχι, δεν θα το έλεγα. Εντάξει, βελτιώνεσαι λίγο με τον καιρό, αλλά ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι περισσότερο για να βρίσκονται οι άνθρωποι μαζί. Εδώ εμείς είμαστε τώρα περίπου, πάμε στα 7 χρόνια που βρισκόμαστε εδώ, στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων, κάθε Σαββάτο και Κυριακή περίπου όλο το χρόνο. Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος ασχολείται με το άθλημα 4 μήνες και το βρίσκει πολύ συναρπαστικό. Εξαρτάται και η τύχη βέβαια πάντα, έτσι. Γιατί μπορεί να είσαι κοντά, κολλητά στο στόχο και την τελευταία βολή ο άλλος, ο αντίπαλος ή ο συμπαίκτης σου να κουνήσει την μπάλα τη δικιά σου και να την πάει μακριά από το στόχο. Στους Αγίους Αποστόλους συναγωνίστηκε η ομάδα των Χανίων με εκείνη της Κοπενχάγης από τη Δανία. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, ο ασθενής άνεμος που φυσούσε έκανε πιο ενδιαφέρουσες τις βολές. Είναι 18 παίκτες, τριπλέτα, δηλαδή τρία άτομα κάθε ομάδα. Σήμερα θα κάνουμε το προκριματικό και αύριο θα κάνουμε το ημιτελικό και το τελικό. No. But there's never a problem. Ο καιρός δεν είναι ποτέ πρόβλημα στο πετάνκ και λέει ότι στην Δανία είναι πάντα χειρότερος ο καιρός και πάλι παίζουνε. Το πετάνκ είναι ένα άθλημα που κρατά τους παίκτες σε αγωνία μέχρι το τέλος, καθώς τα δεδομένα μπορούν να ανατραπούν ακόμα και την τελευταία στιγμή. Ο Σύλλογος στα Χανιά αριθμεί 40 μέλη, ενώ στην Ελλάδα το άθλημα είναι περισσότερο διαδεδομένο στην Κέρκυρα, στην Πρέβεζα και στη Γλυφάδα.